Λοιπόν, πάμε. Θέλω να πάμε να διαχειρώ Νεφέλη Συναβάλου, η οποία συνάντησε τον κύριο Γιώργο Στάθη, ο οποίος είναι ιδρυτής εταιρείας Hands Up. Αυτή η εταιρεία ουσιαστικά τι κάνει, ξεναγεί κοφού σε αρχαιολογικούς χώρους, σε θέατρα κτλ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη πρωτοβουλία σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Σας το νοήμα. Γιώργο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε έρθει να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί είχες μια φανταστική ιδέα. Καταρχήν να πούμε ότι οι ξεναγήσεις στη νοηματική είναι κάτι το οποίο έχουν μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει από μια κοφή αρχαιολόγο εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα πραγματοποιούνταν τέτοιες ξεναγήσεις, απλά τώρα έχει γίνει σε ένα πιο επιχειρηματικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή όντως κάνουμε ξεναγήσεις με παράλληλη διερμηνία στη νοηματική. Αυτό ήταν μια ιδέα που, βλέποντας την ανάγκη ότι έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση και για αυτό το κοινό, σκεφτήκαμε ότι γιατί όχι και στα πολιτιστικά να υπάρχει πρόσβαση. Τι ανταπόκριση υπάρχει από τον κόσμο? Από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και από το κοφό βαρύκο κοινό, αλλά και από τις επιχειρήσεις. Δηλαδή μας έχουν προσεγγίσει ήδη πάρα πολλοί τουριστικοί οργανισμοί, οι οποίοι θέλουν να κάνουν και τις δικές τους ξεναγήσεις προσβάσιμες. Τώρα σε λίγο καιρό θα κάνουμε και μια ξενάγηση στο Σοφικό, όπου ήδη έχουμε μια μεγάλη ανταπόκριση. Ξεναγήσεις αφορούν μόνο στους αρχαιολογικούς χώρους ή μπορεί κάποιος να πάει και σε μια έκθεση ζωγραφικής ή ας πούμε Σοφικό, σε τέτοια μέρη στα οποία δεν έχει μόνο αρχαία αλλά έχει γενικά πράγματα της κοινωνίας που ένας κοφός ή ένας άνθρωπος με προβλήματα κοής δεν μπορεί να ξεναγηθεί σε αυτά? Δεν είναι μόνο ο τομέας του πολιτισμού που πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση παντού. Επομένως, αυτό που κάνουμε είναι ότι προσφέρουμε διερμηνία στη νοηματική γλώσσα αλλά και χιλιανάγνωση για τους κοφούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν νοηματική, σε συνέδρια, σεμινάρια, παντού όπου χρειάζεται να έχουν ίδια πρόσβαση με τους ακούοντες. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει στις ξεναγήσεις αυτές, τι σου λένε μετά? Γενικότερα, το feedback που είχαμε από τους κοφούς και τους βαρύκους που ήρθαν στις ξεναγήσεις ήταν πάρα πολύ θετικό. Γιατί απήλαυσαν μια ξενάγηση στη γλώσσα τους και γενικότερα μπόρεσαν και είδαν και άκουσαν εντός εισαγωγικών πράγματα τα οποία έχουμε πρόσβαση εμείς καθημερινά. Στο μέλλον περιμένετε από εμάς πολύ περισσότερα πράγματα. Προσπαθούμε να δικτυωθούμε, να ενημερώσουμε και να αποκτήσουμε συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς, τόσο ώστε το πρώτο και το κύριο είναι να μαθευτεί το ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα, ο διερμηνέας νοηματικής γλώσσας, και ότι με πολύ εύκολους τρόπους μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση στους κοφούς και βαρύκους, και υπάρχει μια εταιρεία που μπορεί να το στηρίξει. Προηγουμένως μου έμαθες κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Ότι δεν υπάρχουν κοφοί και κοφάλαλοι, είναι ουσιαστικά άνθρωποι με προβλήματα κοής. Ο δόκιμος όρος είναι ότι ονομάζονται κοφοί. Ο όρος κοφαλαλία πλέον έχει καταργηθεί. Και ο λόγος είναι γιατί υπάρχει απώλεια κοής, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με τη λαλιά τους. Με σωστές λογοθεραπείες μπορούν να μιλήσουν κανονικά όπως και εμείς. Και ο λόγος που τους βλέπουμε ότι δεν έχουν την ίδια χρειά φωνής με τη δικιά μας είναι γιατί εμείς έχουμε ακούσει τον εαυτό μας να μιλάει, έτσι λοιπόν έχουμε αρχίσει να παράγουμε λόγο, ενώ εκείνοι δεν το έχουν ακούσει ποτέ, επομένως δεν μπορούν να παράξουν λόγο το ίδιο με εμάς. Και σε αρχαιολογικούς χώρους λοιπόν, και σε εκθέσεις ζωγραφικής και σε θεατρικές παραστάσεις. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ρώταγα την Ναταλία στο βίντεο. Είναι δηλαδή, φαντάσου ότι είναι η σκηνή του θεάτρου και είναι λίγο πιο δίπλα ο διερμηνέας και κάνει τις κινήσεις για τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Μακάρι αυτή η πρωτοβουλία να πάει παντού, σε κάθε χώρο της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Και βασικά πράγματα καλύπτει. Δεν καλύπτει κάποια πολυτέλεια. Δηλαδή, το να επισκεφθείς ένα αρχαιολογικό χώρο ή να δεις μια θεατρική παράσταση είναι αυτονόητα πράγματα. Βέβαια. Και να μπορείς να καταλαβαίνεις κιόλας τι βλέπεις και να καταλαβαίνεις και τι διαδραματίζεται αν είσαι σε μια παράσταση. Είναι αναφέρετο το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να έχουν τη δυνατότητα να
ζήσουν και να επισκεφθούν όλους αυτούς τους χώρους και να έχουν τις ίδιες παραστάσεις με αυτές τις οποίες έχουν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν την συγκεκριμένο, δεν αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο έτσι, θέμα. Νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογη η πρωτοβουλία του κύριου Στάθη και της εταιρείας της Χαντζάπ. Γιατί η νοηματική είναι και μια διεθνής γλώσσα. Βέβαια. Από όλο τον κόσμο μπορούν να έρχονται. Και τραγούδια έχουν γίνει στην. Τι ωραία πρωτοβουλία του δελτίου της νοηματικής του Έψιλον που κάθε μέρα μας μαθαίνει και μια λέξη στην νοηματική. Το σκεφτόμουν τις προάλλες. Μπράβο στο κανάλι μας. Αυτό θα το πούμε και δεν το λέμε καθόλου για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Μπράβο για το δελτίο της νοηματικής του Έψιλον TV. Κάνει αυτό που λες και το σκεφτόμουν τις προάλλες. Κάθε μέρα μας μαθαίνει και μια λέξη. Πώς μπορούμε να την κάνουμε στην νοηματική γλώσσα. Πολύ σημαντικό. Πολύ ωραίο.